Υπήρχε από τη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων το νομοσχέδιο που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 που ανοίγει το δρόμο για τον Brexit. Η Βουλή των Κοινοτήτων καταψήφισε την τροπολογία τη Βουλή των Λόρδων που ζητούσε την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δικαιώνοντα την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη. Το νομοσχέδιο αναμένεται να λάβει τη βασιλική επικύρωση και να νομοθετηθεί ώστε το άρθρο 50 να ενεργοποιηθεί ω το τέλο του μήνα ανανεώθηκε για ακόμη μία πενταετία η θητεία του Ούγκρου Προέδρου Γιάννο Άντερ. Το Κοινοβούλιο τη Ουγγαρία εξέλεξε τον Άντερ στο δεύτερο γύρο με 131 ψήφου, καθώ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων στον πρώτο γύρο. Ο 57χρονο Πρόεδρο είναι στενό φίλο του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, μαζί με τον οποίο ίδρυσαν και το κυβερνών κόμμα Φίντε έκλεισε να ενταθούν οι προσπάθειε για καταγραφή και δίωξη των βιασμών και τη σεξουαλική βία στι εμπόλεμε περιοχέ, απίφθινε η Ατζελίνα Τζολή. Η διάσημη ηθοποιό και η ειδική επεσταλμένη τη ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για του πρόσφυγε εξέδωσε την ανακοίνωση μετά από εκδήλωση τη πρωτοβουλία για την πρόληψη τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών τη Βρετανία. Τη συμμετοχή τη στο φετινό διαγωνισμό τη Eurovision ανακοίνωσε η Ρωσία, βάζοντα τέλο στη φημολογία που ήθελε τη χώρα να μποϊκοτάρει το διαγωνισμό που διεξάγεται φέτο το Μάιο στην Ουκρανία. Τη Ρωσία θα εκπροσωπήσει η 28χρονη Γιούλια Σαμοήλοβα, που βρίσκεται καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, ερμηνεύοντα το flame is burning και διαδίδοντα το μήνυμα ότι η ηλικία ή οι κινητικέ δυσκολίε δεν μπορούν να εμποδίσουν έναν άνθρωπο που θέλει να καταφέρει κάτι. Ωστόσο, η συμμετοχή εκτελήχθηκε σε διαμάχη όταν έγινε γνωστό από τα ουκρανικά μέσα πως η Σαμοήλοβα είχε τραγουδήσει στην Κρυμαία μετά την προσάρτησή της από τη Ρωσία.